Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα όπως βλέπετε είμαστε δύο. Είναι ο Δημήτρης και εγώ και ο Δημήτρης και θα φτιάξουμε το υπέρτατο μπέργκερ. Θα κάνουμε ένα μπέργκερ, αλλά θα το κάνουμε. Μην το γιώνεις τόσο πολύ. Το υπέρτατο μπέργκερ. Θα κάνουμε το υπέρτατο μπέργκερ, οκ. Γιατί όμως, γιατί θα τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Θα τα κάνουμε από την αρχή. Το απόλυτο ψωμάκι, το απόλυτο μπιφτεκάκι. Και τέλος πάντων, θα κάνουμε μια μπάρμπεκιου και θα κάνουμε μαγιονέζα δικιά μας με μυρωδικά. Θα βάλουμε μέσα ματσούρ τσένταρ, θα βάλουμε καπνιστές πανσέτες. Το πρώτο που κάνουμε είναι. Θα βάλουμε το μισό γάλα, το νερό. Όσο ζεσταίνεις γάλα, εγώ να κόβω κρεμμύδι και να βάλω να κάνω το πιπλόζουμο. Πρώτα βάζουμε τα υγρά στοιχεία μέσα στο κατσαρολάκι, στην προκειμένη περίπτωση το ξύδι, το νερό. Μετά βάζουμε τη ζάχαρη, γιατί άμα βάλουμε πρώτα τη ζάχαρη, υπάρχει περίπτωση να κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας, να καεί και να χαλάσει η γεύση από την πίκλα. Θα κόψουμε το κρεμμύδι σε ροδέλες. Σε ροδέλες, το αγαπημένο του κοντιζά είναι αυτό. Αλήθεια. Ναι, η αγαπημένη του κοπή. Εγώ ρίχνω το υπόλοιπο κρύο εδώ. Ωραία, εγώ πετάω τα σκουπίδια μου. Yes. Μέσα λιώνουμε και τη ζάχαρη, βάζω και το αλάτι και ανακατεύω. Το βούτυρο είναι ήδη μαλακωμένο, μέσα στο ζεστό το γάλα θα λιώσει και αυτό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα στο σιρόπι που κάνουμε, στην πίκλα, στο πιπλόζουμο, όταν πάει να αρχίσει να βράζει, απλά ανακατεύουμε για να βοηθήσουμε τη ζάχαρη να διαλυθεί. Το κρεμμύδι πόσο παχύ να το κόψω? Να έχει λίγο δάγκωμα, δεν ξέρω. Να έχει δάγκωμα, ναι, συμφωνώ. Νομίζω έτσι είναι τέλειο. Τέλειο. Συνήθως έχουμε συναντήσει τα μπέργκερ έξω ότι το βάζουν το κρεμμύδι όμορφο. Ολόκληρο. Okay, όπως και σαλάτες και τα λοιπά. Ναι. Το μαρινάρισμα τι του κάνει? Το μαρινάρισμα στην πυκνή περίπτωση του παίρνει την αψάδα. Φεύγει αυτή η κάψα, φεύγει αυτή η κρεμμυδίλα. Ακριβώς. Και μένει γεύση και είναι πολύ πιο τελικά. Αυτό ναι, να το βγάλουμε και σε άρωμα. Όντε τουαλέτ. Όντε κρεμμύδι. Δεν το βάζουμε όλο το αλεύρι το μετρημένο με τη μία. Κρατάμε και λίγο και το προσθέτουμε σιγά σιγά. Ανακατεύουμε τη μαγιά μέσα στο αλεύρι και έχουμε και το γάλα το οποίο το έχουμε θερμάνει. Η ζάχαρη είναι οριακά έτοιμη. Και αυτό που κάνουμε, επί της ουσίας, είναι χωρίζουμε τις ροδέλες από το κρεμμύδι. Δύο ώρα να βάλω το αυγό, αφού έχει γίνει μικρό ζυμαράκι μέσα, αρκετά νοπό, τότε είναι που ρίχνουμε το αυγό και συνεχίζουμε το χτύπημα. Θέλει αρκετά καλό χτύπημα, να γίνει πολύ ελαστική ζύμη. Εγώ είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος, πάμε. Πάμε. Και μάλλον θέλεις και μία μεμβράνη τώρα. Ναι, εννοείται πως θέλω μία μεμβράνη, γιατί θέλω να τα βυθίσω όλα μέσα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να το αφήσουμε μόνο του να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν το κρυώνουμε απότομα, βάζοντάς το στο ξυδείο. Αυτό λοιπόν θα είναι έτοιμο μέχρι να τελειώσουμε εμείς όλα τα άλλα. Τέλεια. 1-0. Λοιπόν, αυτή η ζύμη, επειδή είναι λίγο ιδιαίτερη γενικότερα, θα σας παραξενέψει, γιατί βγαίνει περίπου σαν το τσουρέκι. Να απλώσουμε λίγο αλεύρι πάνω στον πάγκο. Είναι αρκετά sticky, μη σας φοβίζει, έτσι πρέπει να είναι. Η διαφορά από τα υπόλοιπα ζυμάρια είναι ότι δεν έχει μόνο νερό, έχει γάλα και έχει και αυγό. Άρα είναι σχεδόν κάτι σαν μπριός, είναι μεταξύ μπριός και ψωμιού. Τώρα αυτό πρέπει να το αφήσουμε να φουσκώσει για περίπου 8 λεπτά. Εγώ θα ξεκινήσω τώρα λοιπόν να κάνω την barbecue sauce. Ξεκινάω τρίβοντας τα δύο σπόρια που έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κείμενο γλυκάνισο, μοιάζουν πάρα πολύ, το ένα είναι λίγο πιο χοντρό από το άλλο. Αρχίζω και τρίβω αυτά στο ουδί. Δεν μας πειράζει να έχουμε μερικά κομμάτια από τους σπόρους μέσα στη σος, γιατί αυτά θα δώσουν χαρακτήρα.
Λοιπόν, να πούμε λίγο για το κρέας. Ριμπάι έχουμε πάρει. Μάλιστα. Αμερικάνικο. Και είναι, έχει αρκετό λίπος αυτό. Είναι βέβαια πιο ακριβό από τα άλλα, αλλά πραγματικά αξίζει. Μαγεία στο μπέργκερ είναι το μπιφτέκι, το μπέργκερ. Αυτό. Ωραία, κόβω. Ωραία, εγώ ξεκινάω να κόβω τα κρεμμύδια μου για την barbecue. Χρησιμοποιούμε εσαλότ, από ό,τι βλέπετε, δεν είναι το απλό κρεμμύδι. Χρησιμοποιούμε εσαλότ γιατί είναι λίγο πιο γλυκό. Με το κρέας εγώ τελείωσα, πάω λίγο το ζυμαράκι το οποίο φούσκωσε. Βάζουμε λίγο αλεύρι πάνω στη σπάτουλα για να μπορούμε να το μεταφέρουμε και το κόβουμε σε 12 κομμάτια. Ψιλοκόβουμε τα υλικά, όλα τα υλικά για την barbecue. Τώρα, όσο είναι μαλακό, απλά πιέζουμε, βγάζουμε πάνω, κλείνουμε μπροστά, το ακουμπάμε κάτω χωρίς αλεύρι, το δίνουμε στο γυλό σχήμα. Φέρουμε ένα ταψί, το οποίο πρέπει να είναι λίγο ψηλό, στρώνουμε κάτω μία λαδόκολλα. Το θέλουμε ψηλό γιατί δεν θέλουμε, θα τα καλύψουμε μεμβράνη. Θα τα καλύψουμε μεμβράνη για να φυσκώσουν και πιο γρήγορα. Λοιπόν, πρέπει να τα βάλουμε στο ταψί με μικρή απόσταση, περίπου ένα δύο δάχτυλα. Εγώ θα αναμίξω όλα τα υγρά μαζί για τη συνταγή της barbecue. Έχω την ketchup, έχω τη soya sauce, έχω την Worcestershire sauce, χυμό λεμόνι, έχω μέλι. Εγώ εδώ θα χτυπήσω 2 κρόκους ουσιαστικά και λίγο νερό μαζί. Χτυπάμε πολύ καλά, περνάμε ίσα ίσα πάνω την επιφάνεια πολύ ελαφρά. Και μετά αμέσως βάζουμε σουσάμι. Εγώ λοιπόν τώρα ξεκινάω παράλληλα να σοτάρω σε χαμηλή φωτιά. Μαζί με τα λαχανικά θα βάλω και τα μπαχαρικά. Τα ψωμάκια είναι έτοιμα, είναι αυτά εδώ. Πάμε να τα βάλουμε περίπου για μισή ώρα να φουσκώσουν. Όσο ο σεφ βάζει τα ψωμάκια να φουσκώσουν, εγώ θα βάλω μέσα και το ginger σε σκόνη και την καπνιστή πάπρικα. Αυτή η barbecue είναι αρκετά ιδιαίτερη. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή που θα πάρουμε από το σούπερ μάρκετ, γιατί έχει χαρακτήρα, έχει υλικά μέσα τα οποία ειλικρινά της δίνουν... Όπου μύρισε τέλεια, τι έκανες εδώ. Εδώ έχω βάλει τα μπαχαρικά μαζί με το κρεμμύδι, το σκόρδο και το μπελτέ, την πάπρικα, και σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τα υγρά, όλα τα υγρά. Εδώ πέρα έχουμε πολύ χαμηλή φωτιά στην barbecue, όπως μπορούμε να δούμε, και αυτό διότι μπορεί να πιάσει πάρα πολύ εύκολα. Γενικότερα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας και κάθε 2 με 3 λεπτά να ανακατεύουμε. Λοιπόν, να βάλω 3 φέτες, λέω εγώ. Να γίνει crunchy. Για να κάνουμε τη μαγιονέζα, σπάμε 2 ολόκληρα αυγά και κρόκο και ασπράδι, αλάτι, ξύδι και μουστάρδα. Dijon μουστάρδα. Και προσθέτουμε εδώ μέσα φύλλα από ένα κλονάρι θυμάρι, φύλλα από ένα κλονάρι ρίγανη. Θα χαμηλώσω λίγο γιατί πιτσιλάει. Δεν πάει άλλο. Είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται, ναι. Γενικότερα θα πιτσιλήσει αυτή η σάλτσα. Οπότε άμα φοράτε λευκά, το νου σας. Βάλτε κάποιον άλλον. Μπράβο. Θα βάζουμε όλα τα υλικά σε αντίθεση με την παραδοσιακή μαγιονέζα. Η διαφορά είναι στο ότι θα τη χτυπήσουμε με το μπίμερ, το οποίο φέρνω τώρα. Πάω να δω λίγο εγώ τι γίνεται με τα ζυμαράκια. Πόση ώρα πέρασε? Δεν θα έχει περάσει κανένα 20 λεπτό, μίνιμουμ. Θέλει, έχει λίγο ακόμα. Θέλει λίγο. Αυτό που κάναμε τώρα είναι μπλεντάραμε την barbecue για να μην έχουμε χοντρά κομμάτια από το κρεμμύδι και από τα υπόλοιπα λαχανικά.
Πάμε να κάνουμε μια πιο light εκδοχή της coleslaw. Ναι. Σε αντίθεση με μαγιονέζα, θα βάλουμε λίγο γιαούρτι. Ναι. Και θα συμπληρώσουμε με τη μαγιονέζα που φτιάξαμε νωρίτερα. Α, θα παίξουμε γιαούρτι μαγιονέζα μαζί. Ακριβώς. Θα ψιλοκόψουμε μαϊντανό. Okay. Θα βάλουμε λίγο γιαούρτι. Okay. Μερικές μαύρες σταφίδες. Ξέρες, ξύδι. Το οποίο πες για από τι είναι. Από κεράσια. Τσέρι. Τσέρι βίνεγκα, επί της ουσίας. Αφού δουλεύτηκε το λάχανο με το παντζάρι, ήρθε η ώρα να μπουν μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας σταφίδες για αυτή την ποσότητα. Okay. Θα βάλουμε λίγο γιαούρτι. Και ίση ποσότητα με το γιαούρτι μαγιονέζα. Τυλίγουμε, βάζουμε ψυγείο. Τέλειο ψωμάκι. Φαίνεται και η υγρασία που έχει φουσκώσει. Ένα 20 λεπτό βασικά μας πήρε περίπου. Ένα 20 λεπτό φούσκωμα. Το οποίο εντάξει εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ναι, εξαρτάται. Όχι παραπάνω από 35 βαθμούς είναι λίγο κακό. Μυρίζει μαγιά. 200 βαθμούς, πόσο η ώρα είπαμε. 10 με 12 λεπτά. Ταυτόχρονα εγώ θα κόψω λίγο το τσένταρ σε λεπτές φέτες, το οποίο θα βάλουμε πάνω από το μπέργκερ την ώρα που θα το γυρίσουμε. Είναι ένα μπιφτέκι που φτιάξαμε μόνοι μας και μπορούμε να επιλέξουμε όποιο ψήσιμο θέλουμε. Βέβαια, εντάξει, πολλοί κόσμος η αλήθεια είναι ότι το τρώει αρκετά πιο ψημένο. Δηλαδή, εγώ το εκτιμώ και medium rare μέχρι και rare, να σου πω. Συμφωνώ. Αλλά πολλοί κόσμος το θέλει αρκετά ψημένο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, για να μην μαυρίσει πάρα πολύ το κρέας, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του δώσουμε μόνο χρώμα και να το βάλουμε μαζί με το τηγάνι ή ένα μικρό ταψάκι για λίγο στο φούρνο, ίσα-ίσα να ψηθεί και μέσα. Πολύ σημαντικός κανόνας να ξεκουράσουμε λίγο το μπιφτέκι. Ακριβώς. Όπως κάθε κρέας. Να μαζευτούν οι χυμοί μέσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Ας το συνοδεύσουμε το μπέργκερ με τις τέλειες τηγανιτές πατάτες. Του αξίζει. Του αξίζει. Του αξίζει σίγουρα. Εδώ και αν αξίζει. Μας αξίζει. Μας αξίζει. Τους αξίζει. Τους αξίζει. Τους αξίζει. Γιατί κοίταξε, το δάγκωμα πρέπει να είναι δροσερό, ζεστό, τραγανό και μετά πάλι δροσερό. Τοποθετώ την πανσέτα πάνω στο τυράκι, ντομάτα. Και είναι παιδιά, το λιγουρεύεστε, ε.